Λόγω εγώ θέλω να σου πω ότι έχουμε σήμερα στην παρέα μας μία από τις πρωταγωνίστρες της σειράς, την Πινελόπη. Καλησπέρα, Πινελόπη μου. Γεια σας, τι κάνετε. Καλή χρονιά λέμε εμείς ακόμα εδώ. Καλή χρονιά, το λέμε, γιατί όχι. Και για σένα νομίζω ξεκινάει σήμερα για τα καλά. Ξεκινάει σήμερα με πολύ... είμαστε πολύ χαρούμενοι, ξεκινάμε. Περιμένουμε πώς και πώς να το δούμε όλοι μαζί, γιατί θα κάνουμε κάποια διακοπή από τα γυρίσματα. Για να το δούμε όλοι μαζί, να δούμε τις εντυπώσεις. Δουλεύουμε πολύ, είμαστε πολύ αγαπημένοι, χαιρόμαστε. Α, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων λοιπόν θα σταματήσετε και θα το απολαύσετε με popcorn. Με popcorn όχι, με πίτσες μπορεί. Α, με πίτσες, ακόμα να πάει. Πινελόπη μου, πριν μιλήσουμε για τη σειρά θέλω να πούμε κάποια πράγματα για εσένα, τα οποία και εγώ ίδια τα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα. Μιλάμε για μια κοπέλα, παιδιά, η Πινελόπη μας, που είσαι μόλις 20 ετών. 20. Και που στα δύο πρώτα κάστη που πήγες στη ζωή σου έκλεισες και τις δύο δουλειές. Πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Στις μέρες μας. Και πολύ ταλαντούχα ενδεχομένως. Φυσικά. Μακάρι, θα το δούμε. Α, μια χαρά σε βρίσκω και μιλάς και ωραία. Τη βλέπετε. Έτσι. Και είναι και φοιτήτρια στο δεύτερο έτος της φιλοσοφικής. Όχι, δεν είμαι της φιλοσοφικής, είμαι του παιδαγωγικού. Παιδαγωγικού. Πέρασα φιλοσοφική και μετά παιδαγωγικό. Θα τις ολοκληρώσω. Πέρασα στη φιλοσοφική. Δεν μου άρεσε και ξαναέδωσα για να περάσω στο παιδαγωγικό γιατί αυτό ήταν ο στόχος μου. Πολύ ωραία. Να μας πει για το ρόλο της. Γιατί έχουμε δει το τρέιλερ και μας έχεις κάνει πολύ εντύπωση. Είσαι το πρόσωπο κλειδί, Πινελόπη. Ναι, ναι. Πες μας λίγο για το ρόλο σου. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος. Είναι μια κοπέλα 20χρονη από τη Θεσσαλονίκη. Ζει με κάποιον που την προστατεύει. Και έρχεται στην Αθήνα γιατί μαθαίνει ότι η μητέρα της ζει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το παιχνίδι της εκδίκησης γιατί θέλει την αναγνώριση. Τίποτα άλλο. Α, μάλιστα. Άρα περιμένουμε να δούμε δράση. Ναι, εννοείται. Εννοείται πολύ έρωτα. Δεν το δέχομαι αλλιώς. Ναι. Τι άλλο. Θα δούμε... είναι μία ίντρικα όλο το παιχνίδι. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια εμείς εδώ που είμαστε ηθοποιοί και είμαστε όλοι μαζί. Περιμένουμε πώς και πώς. Τα νέα σενάρια. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αγαπήσει. Είναι πολύ ωραίο. Εσείς δεν ξέρετε τι γίνεται παρακάτω. Ξέρετε τι γίνεται παρακάτω ή το μαθαίνετε μέρα με τη μέρα. Έχουμε τα πρώτα 20 σενάρια στα χέρια μας. Είμαστε δηλαδή, τρεις εβδομάδες. Ναι. Ναι. Έχει αρχίσει να αλλάζει η ζωή σου, Πινελόπη, έτσι δεν είναι. Είναι λογικό. Είναι πολύ ωραίο. Έχω πολύ άγχος γιατί πρέπει να προσέξω, γιατί θέλω να μείνω εδώ κάτω στα πόδια μου να πατάω. Το φοβάσαι αυτό? Πολύ. Φοβάσαι μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και τι κάνεις γι' αυτό? Κοίτα να σου πω κάτι, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είμαι πολύ μικρή και ξαφνικά είμαι 1,5 χρόνο στην Αθήνα γιατί θέλω να σπουδάσω θέατρο και ξαφνικά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Φτού, 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 κορίτσι μου. Φτού, φτού, φτού. Βέβαια, ολγινάκι μου. Είσαι έτοιμη για τις κριτικές που θα δεχτείς, είτε είναι καλές είτε είναι αρνητικές? Έτοιμη είμαι. Είναι ένα επάγγελμα που με μία ανάσα. Πρώτα απ' όλα μου ακούγεται πολύ συνειδητοποιημένο ότι λες ότι έχεις το νου σου από τώρα, ότι θα έχεις τα πόδια σου πάνω κάτω στη γη. Μπράβο σου, Πινελόπη, μου αλήθεια στο λέω. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Ένα αγαπημένο πρόσωπο που έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε στην τηλεόραση είναι ο κύριος Νιός, τον οποίο συμπροταγωνιστείτε μαζί στη σειρά. Καταπληκτικός. Για πες μας λίγα πράγματα. Έχουμε να τον δούμε χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Με πάρα πολύ πείρα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, ειδικά γιατί πολλές σκηνές διαδραματίζονται μαζί του. Με βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Για πες μας μια συμβουλή που σου έχει δώσει. Η συμβουλή που μου έχουν δώσει περισσότεροι είναι να πατάω καλά τα πόδια μου στη γη. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα επάγγελμα, τίποτα παραπάνω. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι η δεύτερη φορά που το τονίζεις τώρα. Έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι σήμερα ουσιαστικά είναι η τελευταία ημέρα όπου μπορείς να κυκλοφορήσεις στον κόσμο ανώνυμα. Ναι, δηλαδή είναι το ground zero σήμερα που λένε οι Αμερικάνοι. Οπότε σήμερα το απολαμβάνω. Από αύριο, ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο και λόγω ηλικίας δεν το έχεις προβλέψει ή να είναι κάτι που θα αλλάξει εντελώς και πώς θα το διαχειριστείς? Κοίτα να σου πω, για να μην σου λέω ψέματα, είμαι χαρούμενη που θα συμβεί αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ ή δεν ξέρω αν θα με ενοχλήσει κάποια στιγμή. Όχι, ναι, αλλά, επειδή είμαι τρόμαξε, καινούργια, αλλά επειδή είμαι καινούργια, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα με φέρει σε δύσκολη θέση όμως. Ούτως ή άλλως την επιτυχία σας το ποιή την καταλαβαίνετε πρώτα απ' όλα από τον κόσμο που θα συναντάτε και θα σας λέει για τη σειρά. Μα γι' αυτό το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για εμάς μόνο. Το κάνουμε γιατί κάνουμε μια δουλειά που πρέπει να αγαπηθεί. Οπότε είναι πολύ όμορφο να έρχεται κάποιος και να σου λέει, ξέρεις,
Ωραία, σε βλέπω. Τι θα γίνει μετά? Πινελόπη, υπάρχουν πάρα πολλοί συναδελφοί σου, οι οποίοι προσπαθούν με την προσωπική του ζωή να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Θα έκανες κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή, αν σου το ζητούσανε? Αν μου το ζητούσανε? Ναι. Αν μου το ζητούσανε, όχι, δεν θα το έκανα. Γενικά, πιστεύω ότι επειδή είναι έτσι το επάγγελμα και πέφτουν τα φώτα πάνω σου, εντάξει, δεν θα μπορείς να μείνεις στο σπίτι κάποια στιγμή. Θα βγεις έξω και με τον ερωτικό σου σύντροφο. Okay. Απλά πρέπει να είσαι προσεκτική. Έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να ενδιαφέρονται οι υπόλοιποι για τη δουλειά σου, όχι για το με ποιον είσαι, αν είσαι, γιατί είσαι, πότε χώρισες, γιατί χώρισες. Πινελόπη μου, θέλω να σε ευχηθώ και σε σένα και σε όλη την παρέα σας του Είναι Στιγμές. Καλή πρεμιέρα πρώτα απ' όλα. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Και από εκεί και πέρα, 7 η ώρα σήμερα στον Αντένα είναι Στιγμές. 7 η ώρα σήμερα στον Αντένα είναι Στιγμές με ένα υπέροχο τραγούδι που έχει γίνει γνωστό. Με ένα καταπληκτικό σενάριο, με δύο σκηνοθέτες υπέροχους. Άκουσα, είπες, το Στράτο Μαρκίδινε και ο Γιάννης ο Βασιλιάδης. Α, μάλιστα. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Που κάνει καθημερινά χρόνια και είναι πολύ καλός. Και αυτός, δηλαδή και οι δύο. Είμαι πολύ τυχερή που έχω πέσει σε τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα. Πινελόπη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.